Με στόχο την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα, ο Εργοτέλης φιλοξένησε το περασμένο Σάββατο τον Αετό Ανογείων στο γήπεδο Νίκος Καζαντζάκης και στο πρώτο μόλις λεπτό κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με τον Κολομβιανό Τζέφριν Γκοντζάλες να σκοράρει με το καλημέρα στο παιχνίδι, αλλά να στέκεται άτυχος λίγα λεπτά αργότερα, αφού ένας τραυματισμός στο γόνατο τον υποχρέωσε να γίνει προώρα αλλαγή. Οι κυτρινόμαυροι είχαν τον έλεγχο του αγώνα και στο 32 μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κεφαλούκου, ο Δουλγιαράκης με κοντινή προβολή έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Στην επανάληψη, ο Αετός Ανογείων μείωσε 2-1 στο 50 λεπτό μετά από εκτέλεση φάουλ του Βιτόρου και αφού η μπάλα κόντραρε στο τείχος, αλλάζοντας πορεία πριν καταλήξει στα δίχτυα. Από εκεί και πέρα, ο Εργοτέλης είχε σωρία ευκαιριών για να διευρύνει το σκορ, αλλά και δοκάρια με Δουλγιαράκη, Ταγκίν και Ντάγια, και χωρίς από την άλλη πλευρά να κινδυνεύσει ιδιαίτερα, πανηγύρισε άλλο ένα τρίποντο. Σίγουρα μετράει, είπαμε, το αποτέλεσμα, σίγουρα μετράνε το 3-3 που έχουμε κάνει, αλλά θα ζητάω κάθε αγωνιστική κάτι παραπάνω από αυτά τα παιδιά μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό σημείο, γιατί πραγματικά έχουν ανέβουν πολλά σκαλοπάτια. Έχουν τα βάνια που ούτε τα ίδια τα παιδιά το ξέρουν. Κρατάμε την εικόνα του δεύτερου μηχρονού, την αντίδραση. Δεν απογοητευόμαστε. Εντάξει, αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα με καλή ψυχολογία το τελευταίο διάστημα λόγω των αποτελεσμάτων που είχε. Εντάξει, κοιτάμε τη συνέχεια. Τώρα ο στόχος είναι να δούμε τα λάθη μας, να τα διορθώσουμε, να δουλέψουμε στην προπόνηση και να αντιμετωπιστούμε για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι.